το από μέσα. Πάτε το στο YouTube από μέσα. Πάμε. Δεν είμαστε κάτι το ξεχωριστό, δεν αποτελούμε όνειδος της κοινωνίας, αλλά αποτελούμε μια κατάσταση που μπορούμε να κάνουμε κι εμείς πράγματα πάρα πολλά. Υπάρχει μια προκατάληψη στο μυαλό μας. Τους θεωρούμε κάτι διαφορετικό. Όλοι είμαστε διαφορετικοί, είτε είμαστε ανάπηροι είτε όχι. Αν δεν το γνωρίσεις, θα υπάρχει πάντα αυτή η προκατάληψη ότι ο ανάπηρος μπορεί και να είναι κάτι διαφορετικό. Ο πιο κατάλληλος για να ενημερώσει τον κόσμο για τα άτομα με την αναπηρία είναι το άτομο με την αναπηρία. Να με περάσει δίπλα μου κάποιος με αμαξίδι, θα τον κοιτάξω. Και τι έγινε. Εν δυνάμει, όλοι αύριο μπορεί να είμαστε ανάπηροι βαριά. Είναι πολύ διαφορετικό. Είναι διαφορετικό να αντιμετωπίζει μια πραγματικότητα και μετά να αλλάζει. Ο καθένας μπορεί να βρεθεί με μια αναπηρία, ανά πάση ώρα και στιγμή. Κάνεις κάτι χωρίς να σε ενδιαφέρουν τι θα πούνε γύρω σου. Αυτοί πρέπει να καταλάβουν το ότι εμείς είμαστε απλώς άνθρωποι. Εγώ, γεια, δεν του κάτι όπου. Πλύνετε σπίτι σας και δείτε τον εαυτό σας εσείς πρώτα σε έναν καθρέφτη. Και δείγμα του τρόπου με τον οποίο η κοινωνία θέλει να βλέπει τον ανάπηρο σαν έναν άνθρωπο με μειωμένη ευθύνη και μειωμένη κυριαρχία στη ζωή του. Τον είχα πάντα ίσως προσέσω. Κάτσε λίγο να ολοκληρώσω το θέμα. Φανταστείτε μια μητέρα δηλαδή που ονειρεύεται χρόνια να ζήσει αυτό το θαύμα του Θεού, να γίνει μάνα, να της λένε ότι γέννησε ένα παιδί με αναπηρία. Είναι σοκαριστικό, είναι συγκλονιστικό, διότι ήρθε ο παιδίατρος πάρα πολύ ψυχρά και μου είπε ότι ξέρετε, έχουμε υποψίες για σύνδρομο Down. Οπότε με ταρακούνησε, λέγοντάς μου τι θες. Θες να δεις το παιδί σου στο ίδρυμα. Ξέρετε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πώς θα περάσεις εσύ το παιδί σου στην κοινωνία. Τα παιδιά θα έχουν και συναισθήματα, έχουν και χαρακτήρα, μπορούν και διεκδικούν. Όρια βάζουμε σε όλα τα παιδιά. Δεν πιστεύω ότι έχει σχέση η αναπηρία για να βάλεις όρια. Έχει ένα παιδί ή έναν συγγενή αυτιστικό ή με κάποια άλλη αναπηρία. Είναι περισσότερο θετικά τα πράγματα παρά αρνητικά. Η βασική μου δυσκολία είναι ότι η αναπηρία μου δεν φαίνεται. Τις δυσκολίες τις βάζουμε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι. Υπάρχει και ο φόβος της αποτυχίας και της απόρριψης. Θέλει μεγάλο κόπο και μεγάλη προσπάθεια. Γιατί να φερόμαστε σε ένα παιδί που κάπως διαφορετικά ή με λύπηση ή με ίκτο. Ακούς πάντα ένα κρίμα. Όπου κινείται ένα άτομο με αναπηρία υπάρχει και ένα βλέμμα λύπησης. Ανάπηρος ναι, ανήμπορος όχι. Η αντίθετη πλευρά του ρατσισμού, ότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα να μας τα παρέχουν οι άλλοι. Όχι, δεν είναι έτσι. Η τεμπελιά για μένα δεν είναι αναπηρία. Μπορώ και χωρίς μαμά μου. Που πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν υπάρχει για μένα αναπηρία. Έχουμε ίσως ένα εμπόδιο που μπορεί να λέγεται αναπηρία, το οποίο είναι στο θέμα του ανθρώπου, αν θα το ξεπεράσει. Για τους νέους γονείς που φέρνουν στον κόσμο ένα παιδί με αναπηρία, είναι η αποδοχή. Είναι το Α και το Ω. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κερδίσει κάποιος, δηλαδή την αποδοχή. Η αποδοχή της αναπηρίας μου δεν έδινε με ένα κλικ. Το αποδεχόμαστε και όλα καλά. Οπότε ζω για μένα φυσιολογικά. Από ένα σημείο και μετά μαθαίνεις να ζεις με την αναπηρία. Αν μου έλεγες ότι σου φέρνω ένα παιδάκι υγιέστατο, εξυπνότατο, με IQ 100%, ζηνούλα και πάλι ζηνούλα. Δηλαδή τι, υπάρχουν ειδικές και γενικές ανάγκες. Εμείς δεν έχουμε ειδικές ανάγκες. Το όρος ειδικό σχολείο λίγο τρομάζει, αλλά δεν είναι έτσι. Σκοπό έχει η ομάδα την αφαίρεση ετικετών. Είναι ένα ξεχωριστό μωρό. Και τώρα και όταν θα μεγαλώσει και μέχρι να κλείσουν τα μάτια μου, αυτή μου είναι τι θα γίνει μετά. Πού θα τα πάρουμε τα παιδιά μας μετά τα 21, τι γίνεται, θα μείνω σπίτι. Ο γονιός πρέπει να αντιμετωπίσει τον ερχομό ενός παιδιού που απέχει κατά πολύ από αυτό που φανταζόταν και να το αγαπήσει. Είναι ότι δείχνουμε εμείς οι γονείς, τα πρότυπα είμαστε οι γονείς. 17 χρόνια τώρα ζω ευτυχισμένη, έχω κάνει σκοπό ζωής στην ένταξη του παιδιού αυτού στην κοινωνία. Έχεις ένα παραπάνω χρωμόσωμα, αυτό σε κάνει διαφορετική από τους πολλούς εκεί έξω. Γιατί είμαι πολύ καλούμενος, επειδή είχα 10 κόνια να περπατήσω. Δεν ξέρω, δεν θέλω να μεγαλώσω ο Ανδρέας. Δεν τον έχω χορτάσει τον Ανδρέα, είναι απίστευτο αυτό. Μπορεί να είναι και άρρωστο, δεν ξέρω.
Θα ήθελα κάποια στιγμή να την ακούσω να μιλάει, όχι τόσο για να μου πει το μάθημα της ιστορίας ή να μου δείξει πόσο έξυπνη είναι, όσο για να μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που την κάνει να πονάει όταν κλαίει, να μου πει «Μάμα, πονάει το κεφαλάκι μου, η κλίτσα μου».